Νούμερο 1, Red Ramesses με 62,5 κιλά ο Μιχάλης Ξινός, προπονητής ο Αλέκος Γιατράς, ιδιοκτησίας των Σταύλων Νέου Φαλήρου. Νούμερο 2, Obliterate με 51 κιλά ο Αλέξης Χαλιάσος, προπονητής ο Αλέκος Καραμάνογλου, ιδιοκτήτης ο κ. Σωτήρης Ζαχόπουλος. 3, Διεγραφή, ο Fine and Daddy. 4, Vertical Way με 53 κιλά ο Γιάννης Ψαραδάκης, προπονητής και ιδιοκτήτης ο Λέοναρ Πρέτη, ένα προϊόν παραγωγής των Σταύλων Queensway. Νούμερο 5, Kay Prath. Με 52 κιλά ο Γιώργος Σταυρινίδης, προπονητής ο Άδωνης Κρητικός, ιδιοκτήτρια η κυρία Ελένη Πολίτη. Νούμερο 6, Νάσμι, με 53,5 κιλά ο Μάριος Χριστοφής, προπονητής ο Παναγιώτης Θεολόγου, που είναι και ιδιοκτησίας του Νάσμι. Νούμερο 7, Τάραγκον, με 52 κιλά ο Παναγιώτης Δημητσάνης, προπονητής ο Γιώργος Κουβαράς, ιδιοκτήτης ο κ. Αθανάσιος Χάιδος. Και νούμερο 8, Σίλο, με 53 κιλά ο Λόιζος Ανδρέου, προπονητής ο Άδωνης Κρητικός, που είναι και ιδιοκτησίας του ο Σίλο. Περιμένουμε να δούμε τους ύπους στο στίβο και πρώτος εδώ χωρίς. Συνοδό χωρίς τίποτα, ο Red Ramesses. Βγήκε ο Τάραγκον, βγαίνει και ο Σίλο. Είδαμε για λίγο και τον Obliterate και εδώ Red Ramesses. Το δίδυμο το 6x7 το είχαμε αφήσει, το ξεκινήσαμε από το 1,16 και το είχαμε αφήσει στο 1,33. Εδώ βλέπουμε τον Kay Prath. Λοιπόν, το 6x7 πλέον ανεβαίνει στα 2,12. Το 1x6 στα 3,10. Το 1x7 στα 6. Η τριπλέτα δηλαδή 6x7-1. Είναι αυτή που ξεχωρίζει, μετά 6x8, 13,5, 5x6, 15. Και εδώ βλέπετε, έχουμε βραβείο καλύτερης παρουσίασης στον υποκόμο του νούμερο 5, Kay Prath, από τον Λεωνίδα Τολίκα. Ο γιος του Γιώργου Τολίκα, του παλέμαχου Αναβάτη. Το βραβείο προσφέρει το High TV ραδιοτηλεοπτική Αττικής ΑΕ. Εδώ, Red Ramesses. Σε 3 λεπτά θα δοθεί η κίνηση και βλέπουμε και τον Vertical Way. Αντίστροφη μέτρηση. Vertical Way. Ο πρώτος που θα πάρει θέση. Έρχεται και ο Red Ramesses. Σειρά έχει ο Obliterate.
Εδώ είναι ο Τάραγκον. Εκεί στο νούμερο 5. Περιμένουμε τον Κέι Πράθ και απομένει και ο Νάσμι. Πήρε θέση και ο Κέι Πράθ και ο Νάσμι θα τοποθετηθεί δίπλα στο Ρεντράμεσης για να φύγει η τρίτη υποδρομία. Και μαζί με αυτή να ξεκινήσει και το σκορ Γκανιάν 4. Πολύ άτοιμα. Πάμε για την κούρσα. 1300 μέτρα. Περιμένουμε τον αφέτη. Και δίδεται η εκκίνηση. Καλή θα λέγαμε για όλους. Πετάγεται καλά ο Τάραγκον και θέλει να βγει μπροστά και οδηγεί την υποδρομία. Έρχεται στη δεύτερη θέση το νούμερο 1 ο Red Ramesses από την εξωτερική. Από μέσα το νούμερο 8 Σίλο. Στην τέταρτη θέση πλασάρεται το νούμερο 6 ο Νάσμι. Στο κάγκελο το νούμερο 4 ο Vertical Way. Ο Blitterate το νούμερο 2 στην πρώτη τελευταία θέση και στην τελευταία το νούμερο 5 ο Kay Prath. Όλα αυτά περνώντας τα 1000 μέτρα, είμαστε στα 900, πάμε για τα 800 με το νούμερο 7 τον Τάραγκον, το νούμερο 1 το Red Ramesses και το νούμερο 8 τον Σίλο να έχουν πίσω τους το νούμερο 6 Νάσμι, Vertical Way, Obliterate και ο Kay Prath. Περάσαμε τα 800 και πάμε πλέον, περάσαμε και τα 600. Με Τάραγκον στο κεφάλι να θέλει να ανοίξει μάλιστα το ρυθμό. Προσπαθεί να ακολουθήσει ο Red Ramesses, μένει λίγο πίσω Σίλο. Ανεβαίνει απ' έξω ο Νάσμι και πάμε για την ευθεία όπου ο Τάραγκον και ο Red Ramesses. Ο Νάσμι που κάνει φίνις από μέσα είναι ο Σίλο. Τάραγκον και Red Ramesses. Σίλο και Νάσμι. Τάραγκον ξεμακραίνει. Ο Red Ramesses στην δεύτερη θέση. Τάραγκον, Red Ramesses, ο Σίλο στην τρίτη θέση και στην τέταρτη ο Νάσμι. 6-1-8, συγγνώμη, 7-1-8 και 6. 7-1-8 και 6. Με το νούμερο 7 τον Τάραγκον να παίρνει την νίκη, τον βλέπετε εδώ. Κεφάλι και τέρμα. Τρίτη νίκη στις τελευταίες 4 συμμετοχές για τον Τάραγκον. Ο Red Ramesses από την αρχή δεύτερος έμεινε, ο Σίλο από την αρχή τρίτος έμεινε και πιο πίσω ο Νάσμι. Vertical Way και η Prath Obliterate. 7-1-8 και 6. 7-1-8-6 με τον Τάραγκον από τον Compton Place και την Henne Lane στην 23η συμμετοχή του να σημειώνει την 5η του νίκη. Εδώ ο Παναγιώτης Δημητσάνης. Μετά τον Μιχάλη Ξινό, τον Εντιόν Τσέλα και εδώ ο Παναγιώτης Δημητσάνης. Γράφει νίκη σήμερα. Δείτε ξανά την κούρσα. Φεύγει καλά ο Τάραγκον. Θα ευνοηθεί βεβαίως και από τα χαμηλά του βάρη εναντί του Red Ramesses που αμέσως τον ακολούθησε. Ο Σίλο θα μείνει τρίτος. Από εδώ και πέρα δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα. Όσο έχει η άφηξη. Τάραγκον, Red Ramesses, Σίλο και Νάσμι. Και ο Vertical Way. Εδώ προοδευτικά ο Τάραγκον θα θελήσει να ξεφύγει, θα ανοίξει κάπως το ρυθμό. Red Ramesses ακολουθεί και προσπαθεί να ανέβει από την τέταρτη θέση και ο Νάσμι. Αλλά οι πρώτοι έχουν πάει εύκολα, δεν έχει πιεστεί κανένας και πουθενά. Οπότε θα είναι όλοι γεμάτοι και θα μείνει έτσι η άφηξη. Λοιπόν, 7, 1, 8, 6, 4, 5 και 2, όλη άφηξη. Και ξανά, ακόμη μια φορά η κούρσα.
τον Τάραγκον που σημειώνει τρίτη νίκη μέσα στη χρονιά. Ακόμη μια φορά, εδώ τα τελευταία μέτρα της τρίτης υποδρομίας και την εύκολη, όπως αποδείχτηκε, νίκη του Τάραγκον. Λοιπόν, βλέπετε στην αναμνηστική φωτογραφία τον Γιώργο Κουβαρά, θα τον ακούσετε τώρα μαζί με την Βάσια Δημήτρου. Βάσια. Να τον φωνάξετε και τον ιδιοκτήτη, κύριο Κουβαρά. Περιμένετε, γιατί έτσι είναι τα live. Λοιπόν, έρχεται και ο κύριος Χάιδος. Ας ξεκινήσουμε εμείς λέγοντας ότι στις τελευταίες 4 ουσιαστικά συμμετοχές σημειώνει τρίτη νίκη. Μία εντυπωσιακή νίκη, γεια σας και σε εσάς, συγχαρητήρια. Μία εντυπωσιακή νίκη, κεφάλι και τέρμα, σε έναν όμιλο που ίσως ήταν και πιο βατός, ίσως σε σχέση με την προηγούμενη, με την τελευταία συμμετοχή. Σίγουρα ήταν πιο εύκολα σήμερα τα πράγματα. Το άλογο ήρθε από ρεπό, έχει σταθεροποιηθεί, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, το αποδεικνύει κάθε εβδομάδα. Προχτές έπεσε σε δύο πολύ δυνατούς αντιπάλους. Σήμερα ο όμιλος ήταν λίγο πιο εύκολος και το καβάλισε πολύ καλά και ο Δημητσάνης το πήγε στο κεφάλι και το άλογο κέρδισε, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Όλα καλά, είμαστε ευχαριστημένοι από το άλογο. Κάθε εβδομάδα μας δίνει χαρές. Να ευχαριστούμε και τα αφεντικά του, πας και πάρουμε κανένα καινούριο. Θα πάρετε, καλά λέει. Έχουμε σκοπό να πάρουμε δύο άλογα στην επόμενη δημοπρασία και θα δούμε. Εντάξει, ακόμα είναι χαμηλά τα κιλά στον Τάραγκον. Θα δούμε. Πώς τον είδατε λοιπόν, τη συνέχεια μάλλον από εδώ και πέρα, πώς τη βλέπετε? Ήδη είναι τρίτη νίκη του. Όσο ανεβαίνουν τα κιλά, το χάντικα πάντα παίζει ρόλο στα άλογα. Θα δούμε. Γερό να είναι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και στους δύο. Λοιπόν, ακούσατε και τον Γιώργο Κουβαρά αλλά και τον ιδιοκτήτη του Τάραγκον, τον κύριο Χάιδο. Ένα 21-64 για τον Τάραγκον, ένα 22-09 για τον Νάσο, για τον Ρεντ Ράμεσις, ένα 22-37 για τον Σίλο και ένα 22-60 για τον Άσμι.